Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στις συνέπειες των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένας ελεύθερος επαγγελματίας στις μέρες μας και τι αντίκτυπο έχουν αυτές οι δυσκολίες σε ολόκληρη την οικογένεια. Κοντά μας βρίσκεται η ψυχολόγος, η κυρία Γλυκερία Καλαμάτα. Κυρία Καλαμάτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κυρία Καλαμάτα, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά σίγουρα πολύ κόσμο, πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και γενικότερα όλους όσους εργάζονται, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, όλους τους εργαζόμενους. Ποιες είναι καταρχάς οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ελεύθερος επαγγελματίας? Οι οποίες είναι και πολλές τα τελευταία χρόνια. Πρώτα απ' όλα, μια επιχείρηση έχει τα πάγια έξοδά της, έτσι, είτε πρόκειται για χώρο ο οποίος ενοικιάζεται, είτε για ιδιωτικό χώρο ο οποίος όμως φορολογείται. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας έχει σίγουρα τα λειτουργικά του έξοδα. Από εκεί και πέρα έχει τις ασφαλιστικές του εισφορές, έχει τους λογαριασμούς του και φυσικά να μην ξεχνάμε και τους φόρους. Οπότε αμέσως με το που ανοίγει κάποιος την επιχείρησή του έχει ήδη πάρα πολλά έξοδα να τρέχουν, είτε έχει δουλέψει είτε όχι. Υπάρχουν και άλλες δυσκολίες που έχει κάποιος ιδιώτης? Τα τελευταία χρόνια ναι, είναι αυξημένες οι δυσκολίες, διότι υπάρχει αυξημένος ανταγωνισμός, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις και δεν μιλάμε μόνο για τα καταστήματα, για τα είδη ένδυσης, υπόδυσης, για τις υπηρεσίες εστίασης, για τα καφέ. Μιλάμε και για τις υπηρεσίες, για τα γραφεία, για τα ιατρεία. Πλέον υπάρχουν ακόμα και σε μικρές πόλεις όπως η δική μας πάρα πολλοί γιατροί, πάρα πολλοί δικηγόροι, πάρα πολλοί αισθητικοί, κομμωτές, με αποτέλεσμα να υπάρχει κορεσμός στην αγορά. Ακριβώς. Οπότε, λογικό είναι να υπάρχει μια μικρή απορρόφηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αν βάλουμε και την οικονομική δυσχέρεια των καταναλωτών, καταλαβαίνουμε ότι... Όπου όλο ένα και μειώνονται. Φυσικά. Καταλαβαίνουμε ότι μια κοινωνία παράγει περισσότερα από αυτά που μπορεί να καταναλώσει. Κυρία Καλαμάτα, μιας και είστε απόψε εσείς κοντά μας, όσον αφορά τον ιδιώτη ψυχολόγο, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στις μέρες μας και βέβαια κάνουμε λόγο και για έναν ψυχολόγο που βρίσκεται και στην πόλη της Κομωτινής, σε μια πολύ μικρή πόλη. Ναι, βέβαια, σε μια επαρχιακή πόλη που παρόλα αυτά υπάρχουν ήδη 10 ιδιώτες ψυχολόγοι, θα πρέπει να πούμε. Πέρα από τα παραπάνω που αναφέραμε, θα πρέπει να πούμε ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν και καλή διαχείριση των οικονομικών τους, πολλοί καταναλωτές. Λόγω του στρες, λόγω της έντασης που βιώνουν, προτιμούν ίσως να νιώσουν καλύτερα με το να κάνουν κάποιες αγορές ή με το να βελτιώσουν κάποια πράγματα στην εξωτερική τους εμφάνιση, ή πολλοί γονείς προτιμούν να προσφέρουν υλικά αγαθά στο παιδί τους και παραμελούν τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Οπότε έχουμε κι εμείς κάποια δυσκολία στο να πείσουμε τους πελάτες ότι είναι απαραίτητη και η ψυχολογική στήριξη προκειμένου να ζήσουν καλύτερα. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει βέβαια η δυσπιστία προς το επάγγελμά μας. Υπάρχει η σύγχυση, συγγνώμη, με τους ψυχιάτρους, οι οποίοι έχουν άλλες αρμοδιότητες, τις έχουμε αναλύσει σε άλλη εκπομπή, βεβαίως. Υπάρχει βέβαια η μυστικοπάθεια, υπάρχει το άγχος ότι μπορεί κάτι να υποθεί, επειδή είναι και μικρή η πόλη, ότι μπορεί να μαθευτεί. Οι πελάτες ανησυχούν ότι δεν υπάρχει το απόρριτο και γενικά δυσκολεύονται να παραδεχτούν ότι πηγαίνουν σε έναν ψυχολόγο. Υπάρχει δηλαδή μια προκατάληψη. Ειδικά στην Κομωτινή, ειδικά γενικότερα σε επαρχιακές πόλεις. Ακριβώς, και όσον αφορά ειδικά τη δική μας, υπάρχει και ένα επιπλέον πρόβλημα με τη γλώσσα. Διότι υπάρχουν πληθυσμοί οι οποίοι είτε βρίσκονται χρόνια εδώ, είτε έχουν έρθει πρόσφατα, που δεν γνωρίζουν όμως επαρκώς τη γλώσσα, δεν υπάρχει μέρημνα για να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα. Οπότε και εμείς δυσκολευόμαστε να επιτελέσουμε το έργο μας. Συνήθως καλούν κάποιο συγγενικό ή φιλικό τους πρόσωπο να κάνει το διερμηνέα. Βέβαια, εκεί έρεται και το απόρριτο και ο ίδιος ο πελάτης δεν μπορεί να νιώσει άνετα, να χαλαρώσει και να μιλήσει για όσα τον απασχολούν. Οπότε, σε αυτό το σημείο, δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει για όλους κατάλληλη μέρημνα, να μάθουν τη γλώσσα, να μάθουν κάποια βασικά πράγματα, πώς να επικοινωνούν, πώς να χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες μας. Γενικά, να υπάρχει βοήθεια προς όλους αυτούς που τη χρειάζονται. Ποιες είναι τώρα οι συνέπειες των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένας ελεύθερος επαγγελματίας στις μέρες μας? Καταρχάς υπάρχει το αίσθημα ανασφάλειας, αβεβαιότητας. Κανείς ιδιώτης δεν ξέρει αν αύριο θα υπάρχει η επιχείρησή του, αν θα υπάρχει το γραφείο του. Ειδικά αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επενδύσει χρόνο και χρήμα στο να σπουδάσει και στο να στήσει την επιχείρησή του αργότερα, νιώθει ότι όλα αυτά τα έχει κάνει μάταιο, ότι δεν έχουν κανένα νόημα, ότι δεν το αποδίδουν το κέρδος που θα ήθελε. Και ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει οικογένεια, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Τι αντίκτυπο έχει εκεί, τι εισπράττουν τα παιδιά, όπως και η σύζυγος αντίστοιχα? Η οικονομική δυσχέρεια γενικά, ό,τι επάγγελμα και να
το επάγγελμα και να ακολουθεί ο σύζυγος ή η σύζυγος. Υπάρχει έτσι και αλλιώς σε όλες τις οικογένειες. Όσον αφορά τους ιδιώτες, όλη αυτή η βεβαιότητα μεταφέρεται στο σύζυγο ή στην σύζυγο και φυσικά στα παιδιά. Τα παιδιά νιώθουν να κλονίζεται το αίσθημα ασφάλειας που υπάρχει μέσα στο σπίτι. Ειδικά αν υπάρχουν καυγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι, τα παιδιά πολλές φορές αντιμετωπίζουν μεγάλο στρες. Νιώθουν ότι φταίνε τα ίδια, νιώθουν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Και ο ίδιος ο επαγγελματίας βέβαια αισθάνεται ανεπαρκής, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα στην οικογένειά του. Και γενικά αρχίζει και εμφανίζει συμπτώματα ψυχοπαθολογίας. Και κατάθλιψη. Βέβαια, πολύ μεγάλο άγχος, πολύ μεγάλες ανασφάλειες, φοβίες και φυσικά συμπτώματα θλίψης και κατάθλιψης που είναι και τα πιο συνηθισμένα στις μέρες μας. Και βέβαια, πόσο μάλλον όταν κάποιος έχει κάποιο κατάστημα και κλείνει το μεσημέρι ή το βράδυ με το ταμείο άδειο. Κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά στις μέρες μας. Και βέβαια κάνουμε λόγο, κυρία Καλαμάτ, όχι μόνο για τους επαγγελματίες στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και για αυτούς στο δημόσιο. Και εκεί υπάρχουν πολλές μειώσεις, οπότε αναφερόμαστε σε όλους όσους εργάζονται, αλλά σίγουρα στο δημόσιο υπάρχει μια άλλη σιγουριά. Σίγουρα υπάρχει μια κάποια σταθερότητα, ακόμα και αν γίνονται μειώσεις, ακόμα και αν καθυστερούν κάποιες πληρωμές, τουλάχιστον ένας δημόσιος υπάλληλος ξέρει ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο μισθός του. Ένας ιδιώτης δεν είναι ποτέ σίγουρος. Αυτό το πράγμα όμως δεν θα πρέπει να το μεταφέρει και στο σπίτι του. Σίγουρα η σύζυγος ή ο σύζυγος είναι εκεί για να τον στηρίξει, για να κατανοήσει κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως ο θυμός, τα νεύρα, η ένταση θα πρέπει να μένουν έξω από την πόρτα. Και αν σκεφτούμε ότι η σύζυγος είναι άνεργη, υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια και ο άντρας του σπιτιού που διαθέτει κάποιο κατάστημα ενδέχεται να βάλει λουκέτο και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και είναι και ένα παράδειγμα που δυστυχώς συμβαίνει πολύ συχνά. Ακριβώς. Και έχει συνηθίσει ο άντρας να είναι ο κουβαλητής, να είναι αυτός που φέρνει τα λεφτά στο σπίτι, να είναι αυτός που προσφέρει στην οικογένεια. Οπότε πλήττεται και ο ανδρισμός του με τον τρόπο αυτό. Ολοκληρώνοντας, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο επί του θέματος, αλλά αν θέλετε να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε. Ναι, θα ήθελα όλοι οι καταναλωτές, όλοι οι πολίτες γενικά να δίνουν βάση τόσο στη σωματική όσο και στη ψυχική τους υγεία και να ενισχύουν την τοπική οικονομία μας. Είμαστε αρκετοί ιδιώτες, προσφέρουμε υπηρεσίες, προσφέρουμε προϊόντα. Είναι προτιμότερο τα χρήματα να μένουν μέσα στην κοινωνία μας παρά να μοιράζονται αλλού, ενδεχομένως και στο εξωτερικό. Κυρία Καλαμάτα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για απόψε. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.